Τώρα, βλέπω εδώ κεραμαίος φουλ σήμερα στα πρωτοσέλιδα, μάλλον. Και μάλιστα ο προκάτοχός σας, ο κύριος Γαβρόγλου, εδώ στο Έθνος σήμερα. Και βέβαια υπάρχει και ένα ολοσέλιδο δημοσίευμα, γιατί τα δείχνω όλα εδώ, ωραία φωτογραφία και το σχέδιο στην εφημερίδα του Κουμέντο, αναφέρεται σε εσάς, για τα κολέγια. Ο Γαβρόγλου, λοιπόν, ο κύριος Γαβρόγλου, λέει: η ρύθμιση για τα κολέγια φέρνει μπαράζ αγωγών. Η ΔΕ Καθημερινή έχει άρθρο ή μάλλον ρεπορτάζ από τον κύριο Δασκαλάκη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων. Πρέπει να χωριστεί η Ήρα από το σιτάρι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Μήπως αυτό το πράγμα με τα κολέγια είναι έμεσος τρόπος να μπουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Για ελάτε. Καταρχήν, τι είναι τα κολέγια? Ελάτε. Είναι παραρτήματα ξένων διαπιστευμένων πανεπιστημίων. Πρέπει να τονίσουμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Είναι αγγλικά πανεπιστήμια, γαλλικά πανεπιστήμια, οποιαδήποτε πανεπιστήμια, ναι, τα οποία έχουν παραρτήματα στη χώρα μας. Περί αυτού πρόκειται, για να βάλουμε το πρόβλημα στη σωστή του και το θέμα στη σωστή του διάσταση. Βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Αυτιά, είναι η ελευθερία στην εγκατάσταση των εργαζομένων. Αν εγώ, για παράδειγμα, έχω τελειώσει φιλόλογο στην Ελλάδα και μπορώ να ασκήσω τα επαγγελματικά μου δικαιώματα στην Ελλάδα, να μπορώ να πάω στην Αγγλία να ασκήσω τα ίδια δικαιώματα. Μπορώ να πάω στη Γαλλία, στη Γερμανία και το καθεξής. Εμείς, λοιπόν, αυτή τη βασική επιταγή εφαρμόσαμε, η οποία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Δεν πήγαμε να εφεύγουμε την πυρίτιδα. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε το 2010 στη χώρα μας. Το 2010 πέρασε η σχετική διάταξη. Εφαρμόστηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Εφαρμόστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αυτιά, για 4 συναπτά έτη. Εγώ έβγαλα στη Βουλή τουλάχιστον 10 ή 11 προκηρύξεις, τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φέρει με ακριβώς αυτήν την ρύθμιση, ως όφιλε με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και να μπορεί δηλαδή να αναγνωρίσει. Και προσέξτε, δεν είναι αυτόματη αναγνώριση. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Όταν έρχεται κάποιος με ένα πτυχίο τέτοιο, γίνεται ένας εντελεχής έλεγχος στο Υπουργείο. Τα προγράμματα σπουδών, σε τι βαθμό υπάρχει πιστοποίηση του συγκεκριμένου ιδρύματος. Άρα υπάρχουν αυστηρά κριτήρια, θέλετε Βεβαίως, να πείτε. Πολύ αυστηρά, και μάλιστα γι' αυτό έχουμε και πολλές φορές παράπονα. Γιατί? Γιατί επιβάλλουμε αντισταθμιστικά μέτρα. Ζητάμε επιπλέον μαθήματα, ζητάμε, για παράδειγμα, πρακτική άσκηση. Άρα γίνεται ένας ενδελεχής έλεγχος όλων αυτών των πτυχίων. Άρα, να συμπεράνω, στηρίζεται το δημόσιο πανεπιστήμιο, στηρίζεται και την ιδιωτική πρωτοβουλία? Κύριε Αυτιά, είναι αδιαίρετο αυτό? Όταν απελευθερώνουμε την έρευνα, ποιον στηρίζουμε? Ποιον στηρίζουμε? Το μεγαλύτερο βραχνά αυτή τη στιγμή. Όταν απελευθερώνουμε τα πράγματα μεταπτυχιακών σπουδών, ποιον στηρίζουμε? Όταν φέρνουμε ξένα πανεπιστήμια απ' έξω στη χώρα μας να συνεργαστούμε με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Όταν φέρνουμε ξένους καθηγητές, όταν φέρνουμε ξένους φοιτητές, γιατί? Για να ενισχύσουμε το ελληνικό πανεπιστήμιο. Για να δώσουμε έσοδα στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Για να βελτιωθεί το ελληνικό πανεπιστήμιο. Όλα αυτά γιατί τα κάνουμε? Όταν ψηφίζουμε για την αποκατάσταση του ασύλου στην πραγματική του έννοια, να μπορεί ο φοιτητής, ο καθηγητής, να μιλάει ελεύθερα στο πανεπιστήμιο. Για ποιον τα κάνουμε όλα αυτά? Λοιπόν, βασικό, τα καταγράφω όλα αυτά. Βασικό μας μέλημα. Διαφωνεί ο Τσίπρας για όλα αυτά. Βασικό μας μέλημα, κύριε Αυτιά, είναι πώς θα κάνουμε, θα δώσουμε στη χώρα μας τη θέση που της αξίζει στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη. Και σας διαβεβαιώ, κύριε Αυτιά, γιατί έχουμε ήδη κάνει πάρα πολλές ενέργειες για να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια των ελληνικών μας πανεπιστημίων. Έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια. Έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Και δεν το αξιοποιούμε όσο μπορούμε προς όφελος των φοιτητών μας, προς όφελος των καθηγητών μας. Αυτό το πάνελ εδώ, όλοι έχουμε τελειώσει ελληνικό. Όλοι. Όλοι εδώ, ελληνικό πανεπιστήμιο, δημόσιο πανεπιστήμιο. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μπορέσαμε. Κάποιοι πήγανε Ιταλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, Αγγλία, παντού. Και διερωτάται ο Έλληνας και λέει, γιατί το παιδί να πηγαίνει τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, κύριε Αυτιά, και να κονομάνε οι άλλοι και να μην τα έχουμε όλα τα εχέγγυα, ναι, για να γίνουμε ένα εκπαιδευτικό κέντρο. Κέντρο το οποίο θα προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο. Πότε θα γίνει αυτό? Μπορούμε. Κοιτάξτε, είμαστε ήδη στη διαδικασία. Τέλος Μαρτίου έρχονται αμερικανικά πανεπιστήμια στη χώρα μας, ναι, τα οποία ενδιαφέρονται να συνάψουν συνεργασία με τα δικά μας δημόσια πανεπιστήμια. Με και τα δημόσια πανεπιστήμια, βεβαίως, βεβαίως. Και αγωνιζόμαστε ακριβώς προκειμένου να γίνουν αυτές οι συνεργασίες, να έρθουν να δουν τι ποιότητα έχουμε να προσφέρουμε σε φοιτητές. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί όσο έρχονται περισσότεροι, τόσο αναβαθμίζει το ελληνικό πανεπιστήμιο, τόσο αυξάνονται τα έσοδα για το ελληνικό πανεπιστήμιο, τόσο βελτιώνονται οι συνθήκες διδασκαλίας για τους φοιτητές μας, για τους καθηγητές μας, για το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Πάντως, θα ξέρετε το κάτι. Οποίο οφείλουμε να προστατεύσουμε, κύριε Αυτιά. Εμείς την αγαπάμε την Κύπρο πολύ, αλλά κάθε Σεπτέμβριο έρχεται η Κύπρος εδώ, μαζεύει μια 50 φοιτητές. Κάνει και τη διαφήμιση σε κεντρικά ξενοδοχεία. Όλη η Ελλάδα είναι στην Κύπρο, ενώ θα μπορούσαν, ή δεν λέω μόνο στην Κύπρο, η Αγγλία έχει 120 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η Αγγλία.
Μόνη της. Κυρία Φιά, ας κάνει κάθε χώρα ό,τι θέλει. Λεφτά. Εμείς τι λέμε. Οι δε Κινέζοι παρακαλάνε για να μάθουν φιλοσοφία και μα έρχονται, κυρία Φιά, διότι λοιπόν. ξεκινάει το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό στη χώρα μας, το Σεπτέμβριο τώρα, που θα διδάσκει τι, αρχαία ελληνική γραμματεία. Μάλιστα. Ιστορία, φιλοσοφία. Να έρχονται επιτέλους στη χώρα μας να τα μαθαίνουν αυτά, αντί να πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Λοιπόν. Γιατί, κυρία Φιά, υπάρχει καλύτερο μέσο από την Ελλάδα για να μάθει κανείς για την αρχαία ελληνική γραμματεία. Έλεγε κάποιος, ένας τουρίστας έρχεται και 10 μέρες στην Ελλάδα, ενώ ένας φοιτητής έρχεται για πολλούς μήνες και έρχεται και η μάνα του και ο πατέρας του και η φιλενάδα του και όλα η θεία αυτά είναι προς όφελος της χώρας μας, των φοιτητών μας, των καθηγητών. Θα πω το εξής. Στηρίξτε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο όσο μπορείτε. Με τον καλύτερο τρόπο έχουμε σπουδαίες σχολές. Σπουδαιότατες σχολές. Και σπουδαίους καθηγητές και σπουδαίους φοιτητές. Θα στηρίξτε μόλις σας. Δεν είναι τυχαίο ότι διαπρέπουν όλοι. Όποτε πάνε συνεχεία μετά στο εξωτερικό. Στηρίξτε το ελληνικό πανεπιστήμιο και δώστε και τη δυνατότητα στην ιδιωτική πρωτοβουλία να ανταγωνιστεί, να μπορέσει να συναγωνιστεί το ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Και νομίζω ότι τότε όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ.